ماستر كلاس استراتيجيكيس أنثروبوتس. Για να ορίσουμε αυτή την έκφραση, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πιο πάνω από την υψηλή στρατηγική. Η οποία βέβαια είναι πιο πάνω από την στρατηγική. Πιο πάνω από το επιτυχιακό. Και βέβαια από την τακτική. Άρα θα επικεντρωθούμε σε ένα επίπεδο που δεν είναι το κλασικό. Όταν κοιτάζουμε σε ένα κράτος, μπορούμε να είμαστε σε αυτό εδώ το πλαίσιο. Οι περισσότεροι παραμένουν εδώ, μερικοί πάνε εδώ, ελάχιστοι πάνε εδώ και πολύ σπάνια θα φτάσουν μέχρι εδώ. Άρα εδώ θα είναι η πρώτη φορά που συζητάμε σε αυτό το επίπεδο. Το πρώτο πράγμα που θέλω να έχετε στο μυαλό σας είναι το εξής. Είναι ότι από τη στιγμή που μπορούμε να σκεφτούμε πρώτον ως μέλος της ανθρωπότητας, αλλά προσέξτε, δεν κοιτάζω αναγκαστικά το κράτος μέλος, αλλά κοιτάζω τη θέση του ανθρώπου απέναντι στη βαρβαρότητα. Ωραία. Αυτό είναι ένα γενικό πλαίσιο. Εδώ θέλω να φανταστείτε, ας πούμε, ότι σε αυτό το masterclass θα πάμε στα Ηνωμένα Έθνη. Βέβαια, με τη Βίκη έχουμε πάει και ζωντανά, αλλά είναι καλό να το σκεφτείτε. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν πρέπει να τα φανταστείτε πρώτον, ούτε σαν Βουλή, ούτε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εδώ θα ήταν στην Αθήνα, εδώ θα ήταν στις Βρυξέλλες, αν το σκεφτείτε ορθολογικά. Είναι το ίδιο, ας πούμε, ούτε το ΝΑΤΟ. Σκεφτείτε κάτι πιο μεγάλο. Άρα, για να έχετε αυτή την αίσθηση, πρέπει να ξέρετε ότι όταν πάμε στα Ηνωμένα Έθνη, πάνω κάτω όλη η γειτονιά, άρα είμαστε στη Νέα Υόρκη, βέβαια, και θέλω να επισημάνω ένα πράγμα, γιατί πολύ συχνά στην Ελλάδα λέμε διάφορα για την Αμερική και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Τα Ηνωμένα Έθνη, όλα τα κτίρια που είναι στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, η Αμερική τα έχει δώσει στην ανθρωπότητα. Δηλαδή, τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι πάνω σε ένα έδαφος που είναι αμερικάνικο και δεν το νοικιάζουν. Άρα είναι κανονικά μια παραχώρηση. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι εντελώς αδιανόητο. Θέλω να φανταστείτε, ας πούμε, άμα στην Ελλάδα λέγαμε θα ήταν καλό ένα κτίριο να μην είναι της Ελλάδας πια, αλλά να είναι της ανθρωπότητας. Ελπίζω να φαντάζεστε ήδη τις αντιδράσεις. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει στη Νέα Υόρκη. Είμαστε βέβαια στο πλαίσιο του Μανχάταν. Έχετε δει εικόνες από τα έργα, φαντάζομαι. Το βλέπετε αυτό το μεγάλο γυάλινο πύργο. Πολύ συχνά βλέπουμε το πάνω μέρος, αλλά οι συνεδριάσεις γίνονται ουσιαστικά στο υπόγειο. Άρα και αυτές οι φωτογραφίες που έχετε από δύο μεγάλες αίθουσες που είναι πολύ γνωστές, και αυτές
είναι στο υπόγειο. Άρα μετά είναι τα γραφεία. Άρα τώρα θέλω να φανταστείτε λοιπόν ότι είμαστε στο υπόγειο. Θα βγούμε από την κεντρική πύλη. Κανονικά η Φωτεινή, η Βίκη, η Κυριακή μπορεί να σας στείλουν και μερικά πράγματα να ξέρετε πώς είναι. Και θέλω να φανταστείτε σε αυτό το masterclass, σας βάλω σιγά σιγά να μιλήσετε κιόλας. Πόσους έχω τώρα εδώ. Είστε εδώ όλοι, ωραία. Θέλω να φανταστείτε τώρα ότι θα είμαστε σε μία επιτροπή. Αλλά τώρα θα μου πείτε, αμάν μόλις ακούτε επιτροπή, επειδή είστε Έλληνες, γιατί καταλάβα, δηλαδή θα είναι ένα πράγμα που δεν κάνουμε τίποτα. Δεν είναι έτσι οι επιτροπές στα Ηνωμένα Έθνη. Και είναι καλύτερο να το έχετε πιο καλά στο μυαλό σας, όπως είναι το ευρωπαϊκό, όταν λέμε Commission. Άρα να ξέρετε ότι πολύ συχνά εμείς αυτό που βλέπουμε είναι πιο πολύ την Ευρωβουλή, είναι πιο πολύ τη Βουλή. Πάνω κάτω να ξέρετε ότι όταν είμαστε σε αυτό το πεδίο δράσης, είναι το τελικό. Αλλά ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα, πρέπει να πούμε στους άλλους τι έχει γίνει. Εμείς τώρα θα είμαστε στην Επιτροπή και θέλω να φανταστείτε ότι θα είμαστε μια ομάδα εργασίας. Εντάξει.